Αν είναι η πρώτη σας φορά στο κανάλι Mea Culpa, που σας μαθαίνει κόλπα και σας δίνει χρηστικές πληροφορίες, κάντε εγγραφή και ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να μαθαίνετε αμέσως όλα τα υπέροχα που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και να κοινοποιήσετε το βίντεο. Και επειδή η γνώμη σας μετράει, αφήστε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο. Τα τσόφλια των αυγών δεν είναι για πέταμα. Και δεν είναι για πέταμα γιατί έχουν πολλές και απίστευτες χρήσεις, όπως θα διαπιστώσετε βλέποντας αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Τα τσόφλια των αυγών είναι ιδανικά για να καθαρίσετε τις λάμες του σκουπιδοφάγου, καθώς επίσης και τις λάμες του blender. Ρίξτε τις μέσα στο σκουπιδοφάγο και ενεργοποιήστε τον έχοντας τη βρύση ανοιχτή. Το ίδιο θα κάνετε και στο blender. Βάλτε σε πάνινο σακουλάκι μία χούφτα καθαρά σπασμένα τσόφλια αυγών και δύο φέτες λεμόνι. Τα βάζετε μαζί με τα ρούχα στον κάδο του πλυντηρίου. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτρέψετε την εναπόθεση σαπουνιού που είναι η αιτία του που γκριζάρουν τα ασπρόρουχα. Τα πουλάκια θαλανιάρικα είναι χρήσιμα για το οικοσύστημα και καλό είναι να τα φροντίζουμε. Ειδικά την άνοιξη, όταν γεννούν αυγά, έχουν ανάγκη από το ασβέστιο που υπάρχει σε υψηλή ποσότητα στα τσόφλια των αυγών. Αν έχετε οικολογική συνείδηση και υπάρχουν τα ίστερ στον κήπο ή την βεράντα σας για αυτά τα πουλάκια, φροντίστε μέσα στην τροφή τους να προσθέσετε και τσόφλια αυγών που έχετε αποστηρώσει. Για την αποστήρωση θα βάλετε τα τσόφλια στο φούρνο και θα τα ψήσετε για 20 λεπτά στους 250 βαθμούς Fahrenheit ή 120 βαθμούς Κελσίου. Εννοείται πως αυτή η τροφή θα κάνει καλό και στα πουλάκια που τυχόν έχετε σε κλουβί. Τα τσόφλια των αυγών είναι πλούσια σε ασβέστιο. Κοπανίστε τα τσόφλια και αναμίξτε τα με το χώμα στον κήπο σας. Αυτό είναι ένα τέλειο λίπασμα που θα σας δώσει τα πιο όμορφα φυτά. Με αυτή τη μέθοδο θα δημιουργήσετε ένα σπορείο πρωτότυπο μέσα σε τσόφλι αυγού όπως βλέπετε στις εικόνες. Θα βάλετε μέσα λίγο χώμα και 1-2 σπόρους ανάλογα με το τι θα φυτέψετε. Θα διατηρήσετε το χώμα σχετικά υγρό χωρίς να το παρακάνετε και μόλις σκάσουν 2-3 φυλλαράκια, φυτεύετε το κάθε αυγό έτσι όπως είναι στη γλάστρα ή στον κήπο. Μεταφέρετε τα τσόφλια κατευθείαν στον κήπο. Καθώς αποσυντήθενται αργά, όχι μόνο θα βοηθήσουν στον αερισμό του εδάφους, μιας και βελτιώνουν τη ροή του νερού, τα κελίφη των αυγών θα απελευθερώσουν επίσης ασβέστιο με την πάροδο του χρόνου. Όσο περισσότερο τα συνθλίψετε, τόσο πιο γρήγορα θα απορροφηθούν για να τα δώσουν όλα στην υγεία του εδάφους, κάτι που θα ευνοήσει τα φυτά σας. Θα δημιουργηθεί ένα είδος εδαφοκάλυψης που θα βοηθήσει να διατηρηθεί η υγρασία και θα βελτιώσει τη γονιμότητα και την υγεία του εδάφους. Επίσης, θα μειώσει την ανάπτυξη ζυζανίων. Θέλετε να μεγαλώσετε μεγάλες όμορφες ντομάτες? Χρησιμοποιήστε τα κελίφη των αυγών ως λίπασμα. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε απευθείας κάτω από τα φυτά ντομάτας όταν τα μεταφυτέψετε. Είναι ένα εξαιρετικό φυσικό λίπασμα για τις ντομάτες σας. Σημειώστε ότι μπορείτε να τα θάψετε και θρηματισμένα στις γλάστρες σας. Για τον ίδιο λόγο, τα τσόφλια αυγών είναι εξαιρετικά ωφέλιμα για τα κολοκυθάκια, τις πιπεριές, το λάχανο και τον μπρόκολο. Τα τσόφλια των αυγών είναι τέλεια για να αφαιρέσετε τη βρωμιά και τη γλίτσα από κατσαρόλες που καθαρίζονται δύσκολα. Απλώς θρηματίστε τα τσόφλια, προσθέστε τα στο σαπουνό νερό σας και ξεκινήστε το τρίψιμο. Στο κανάλι Mea Culpa θα βρείτε και άλλα βίντεο για να καθαρίσετε χωρίς κόπο πολύ βρώμικες κατσαρόλες και τηγάνια. Οι σχετικοί σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Εάν οι γυμνοσάλιαγγες, τα σαλιγκάρια ή τα σκαθάρια προκαλούν χάος στον κήπο σας, δοκιμάστε να πασπαλίσετε τα φυτά σας και το χώμα με λεπτοαλεσμένα τσόφλια αυγών. Αυτή η βιολογική μέθοδος ελέγχου παρασίτων είναι απλή και αποτελεσματική. Μπορείτε να δώσετε τσόφλια αυγών στα κοτόπουλα? Η απάντηση είναι ναι. Εάν θέλετε τα κοτόπουλά σας να παράγουν υγιεινά αυγά, απλά αφήστε τα να ραμφίσουν τα τσόφλια των αυγών. Χρειάζονται πολύ ασβέστιο αυτά τα ζωντανά. Αν λοιπόν διαπιστώσετε ότι τα κοτόπουλά σας τρώνε τα δικά τους αυγά, αυτό μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη βιταμινών. Αφήστε τα τσόφλια να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου και όταν θα έχετε μαζέψει αρκετά, θρηματίστε τα ελαφρά.
Στη συνέχεια, τα τοποθετείτε σε ένα ταψί. Τα ψήνετε στο φούρνο στους 140 βαθμούς Κελσίου για περίπου 10 λεπτά. Μόλις κρυώσουν, δώστε μια μικρή ποσότητα στα πτηνά σας. Τοποθετήστε τα σε ένα δοχείο δίπλα στην τροφοδοσία τους. Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το μπολ, τα κοτόπουλα δεν θα ραμφίσουν περισσότερο από όσο χρειάζονται. Γνωρίζετε το ωφέλη του μυλόξιδου? Αν όχι, σας πληροφορώ πως είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να το εμπλουτίσετε, ρίξτε μέσα ένα καθαρό κέλυφος αυγού. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πλούσια βότανα όπως τσουκνίδες. Αφήστε το μυλόξιδο να εγχυθεί για 6 εβδομάδες και μετά το φιλτράρετε. Κάνετε χρήση αυτού του εμπλουτισμένου με ασβέστιο μυλόξιδο, όπως θα κάνετε με τον συνηθισμένο μυλόξιδο ή ξύδι. Περισσότερα για το μυλόξιδο μπορείτε να δείτε σε αναλυτικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Είναι τα νύχια εύθραυστα? Αλέστε τσόφλια μέχρι να γίνουν μια πολύ λεπτή σκόνη. Αν έχετε ένα μικρό blender, θα βοηθήσει. Από αυτή τη σκόνη προσθέστε μια πρέζα στο βερνίκι νυχιών σας. Αυτό θα ενισχύσει τα νύχια σας όταν αποφασίσετε να τα βάψετε με το συγκεκριμένο βερνίκι. Και μιας και γίνεται λόγος για το βερνίκι νυχιών, σας ενημερώνω πως έχει και αυτό πάρα πολλές ιδιότητες, τις οποίες μπορείτε να ανακαλύψετε βλέποντας το σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή.